Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό μήνα. Και επειδή αυτός ο μήνας είναι ένας μήνας που θα έχουμε σοβαρές ενδείξεις, για να μην πω και αποδείξεις, για την παρσπερμία αυτής της πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι και πολύ σημαντικός. Οπότε, αν και πρωταπριλιά, η συζήτηση είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική για τις μελλοντικές συνέπειες και εξελίξεις. Ο κύριος Πρόεδρος με κάλυψε, διότι ο κύριος Λογοθέτης έκανε την εύστοχη τοποθέτησή του στην αρχή, επί της διαδικασίας. Το θέμα που επανέλαβε ο κύριος Πρόεδρος, και θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω κι εγώ, είναι πολύ συγκεκριμένο το σημαίνω. Λήψη υποστηρικτικών μέτρων αντιμετώπισης και αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού, καθώς και περιορισμού των συνεπειών του στο Δήμο. Αυτό είναι το βασικό θέμα σήμερα. Αυτό το θέμα φυσικά έχει και προεκτάσεις. Όπως να τοποθετηθούμε, να προτείνουμε μέτρα ανακούφισης και φυσικά και να λάβουμε και μέτρα για την τουριστική περίοδο 2020, εφόσον είναι στο χέρι μας και μπορούμε να επεξεργαστούμε τέτοια μέτρα, τα οποία θα έλεγα όμως ότι δεν είναι για τη σημερινή συνεδρίαση. Το θέμα μας λοιπόν έχει πρώτη φάση τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα ο Δήμος μας. Οπότε λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της παράταξής μας, ήταν αναγκαία η τοποθέτηση από τη Δημοτική Αρχή για τα μέχρι τώρα μέτρα που έχει λάβει. Εμείς εδώ είμαστε σήμερα για να λάβουμε υποστηρικτικά μέτρα αντιμετώπισης. Είναι δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή έχει λάβει. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε ότι δεν έχει λάβει μέτρα. Οπότε λοιπόν θα ήταν καλό για μία ακόμη φορά, αφού είναι και συγκεκριμένη η συνεδρίαση, να ακούγαμε τα μέτρα αυτά, που λίγο πολύ βέβαια τα βλέπουμε, κυκλοφορούμε, τα διαβάζουμε, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα πρόσβασης στα τοπικά ιστολόγια. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν στο Δήμο μας δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να μπουν στο ίντερνετ. Οπότε λοιπόν, υποστηρικτικά μέτρα είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σημαντικό, σας παρακαλώ πολύ να το συγκρατήσουμε. Είναι εάν κάτι που όλοι απευχόμαστε, έχουμε μία διασπορά μέσα στον Απρίλιο στο Δήμο μας. Είμαστε έτοιμοι. Όλοι μας, όχι μόνο η Δημοτική Αρχή και οι 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι που θέσαμε από την προηγούμενη συνεδρίαση τον εαυτό μας στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής. Είμαστε έτοιμοι. Όλοι οι αρχές γενομένες από τον κύριο Δήμαρχο, την προηγούμενη συνεδρίαση είπε ότι η αντιμετώπιση είναι υπόθεση όλων μας. Όλοι οι επικεφαλείς και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, λίγο πολύ την ίδια λέξη χρησιμοποιούμε. Άρα μπορεί να είναι και το μότο και το προτείνω και του Δήμου μας. Υπόθεση όλων μας η αντιμετώπιση της πανδημίας. Εκτός από το μένουμε στο σπίτι. Συστράτευση όλων μας δηλαδή. Έχουμε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αν έχουμε μια πανδημία που όλοι το απευχόμαστε, είμαστε έτοιμοι. Και αν έρθει αυτή η πανδημία που κανένας δεν το εύχεται, έχουμε σε τρίτη φάση πάρει αυτά τα μέτρα στο βαθμό του Δήμου, έτσι. Στο βαθμό που εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ είμαστε σήμερα εδώ και 27, που είμαστε στην πρώτη γραμμή, με τις παρατάξεις τους, με τους δημοτικούς συμβούλους, με τα στελέχη, αλλά και με όλους τους συνδημότες μας, τους 22 περίπου χιλιάδες, για να αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε υποστηρικτικά μέτρα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου τοποθέτηση. Στο δεύτερο στάδιο είναι όλα αυτά τα μέτρα, όπως πρότεινε ο κύριος Λογοθέτης, όπως πρότεινε η κυρία Πρωτοπαπά, μέτρα για να ανακουφίσουμε ξενοδόχους, εστιάτορες, εμπόρους, όλους δηλαδή τους επαγγελματίες του Δήμου μας. Και κατά τη γνώμη μας, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει, γιατί μας είπε στην προηγούμενη συνεδρίαση κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν ξέρουμε αν αυτό το πλεόνασμα που έχει σήμερα ο Δήμος μας, πόσο θα αντέξει το πλεόνασμα που έχουμε, κάπου 5,5 εκατομμύρια, περίπου από 5,200 έως 6, ανάλογα πώς το επικαλείται ο κύριος Δήμαρχος, άλλες φορές 6 εκατομμύρια, άλλες φορές 5, άλλες 5,200, δεν έχει σημασία, αλλά έχουμε κάποιο πλεόνασμα. Είπε όμως πολύ σημαντικό, είναι θα μας τάσει να πληρώσουμε τους εργαζόμενους του Δήμου αφού είναι το καζίνο κλειστό και δεν γνωρίζουμε πότε το καζίνο θα ανοίξει εκ νέου. Επομένως λοιπόν υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν όλους, όλους μας, και εν ώψη των προτάσεων. Ποιος δεν θα ήθελε σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πάρουμε όλοι μας τα καλύτερα μέτρα για τους επαγγελματίες του Δήμου μας, αλλά τα μέτρα που θα πάρουμε θα τα αντέξει ο Δήμος μας? Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και μια πρώτη εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών για τα όποια μέτρα. Βέβαια, άμεσα όλες οι παρατάξεις, κατά τη γνώμη μας, μπορούν να προτείνουν μέτρα
που δεν αφορούν το ταμείο του Δήμου μας, αλλά όπως είπε ο κύριος Λογοθέτης, όπως και θα πούμε και εμείς, θα πω και εγώ σε δευτερολογία, όχι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι το κεντρικό θέμα της συζήτησης, σαν δευτερολογία, μέτρα που να ζητήσουμε φυσικά από την κυβέρνηση την οικονομική μας ενίσχυση. Και να το ζητήσουμε βεβαίως και μέσω των πολιτικών και εγγράφως και προφορικά με όποιον τρόπο. Επομένως λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα πρέπει να δούμε ποια είναι τα υποστηρικτικά μέτρα. Πώς από κοινού όλοι θα προτείνουμε, θα συμπληρώσουμε ουσιαστικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση και από τον τύπο μας, πώς θα το συμπληρώσουμε. Όλοι μας έχουμε ιδέες και προτάσεις. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω. Λίγο, κύριε Καραπανάγου, να σας υπενθυμίσω κάτι. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέπετε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στο προηγουμένως ότι να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος ή η Αντιδήμαρχη τι μέτρα έχουμε λάβει. Νομίζω ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπόθηκε και από τον κύριο Δήμαρχο και από τους Αντιδημάρχους σε τι μέτρα έχουν προβεί. Εγώ θα έλεγα ότι αν συμπληρωματικά στις δύο μέρες που έχουν μεσολαβήσει, αν υπάρχει κάτι συμπληρωματικό, τότε να πούνε, εκτός αν θέλετε από την αρχή να ξαναεπαναλάβουν τι ακριβώς έχουν και αν δεν τα έχετε συγκρατήσει. Κύριε Πρόεδρε, η τοποθέτησή μου αυτή ήταν στο γενικότερο σύνολο, στη γενικότερη συνολική τοποθέτησή μου για το κεντρικό θέμα. Πράγματι, είδαμε ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο Toyota. Αυτό το είδαμε μέσα εχθές από ένα δελτίο τύπου. Έτσι, παράδειγμα. Έχουμε ένα αυτοκίνητο Toyota. Μέσα στον χρόνο που μεσολάβησε. Μέσα στον χρόνο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Βεβαίως, εμείς παρακολουθούμε, διότι εδώ ζούμε. Και στην Περαχώρα και στο Λουτράκι, στο πλαίσιο βέβαια πάντα των περιοριστικών μέτρων, κινούμεθα και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ως παράταξη να απαξιώσουμε καμία παράταξη τη Δημοτική Αρχή και πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους. Όμως αυτή τη στιγμή ανάγκη είναι τα υποστηρικτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε, και απευθύνομαι για μία ακόμη φορά στις κυρίες και κύριους συναδέλφους, σε πρώτη φάση, δεύτερον, όλοι να αναλογιστούμε και να προβληματιστούμε στο μέτρο του δυνατού. Έχουμε πάρει τα μέτρα εάν επιδεινωθεί η κατάσταση στο Δήμο μας. Και αν είναι τα μέτρα αυτά, μαζί θα τα αποφασίσουμε και θα τα συναποφασίσουμε μετά από προτάσεις όλων των παρατάξεων. Και σε τρίτη φάση, εάν έχουμε, που κανένας δεν το εύχεται, όλοι τα απευχόμαστε, αυτή την διασπορά που είναι μια λέξη που πρέπει να τη διαγράψουμε από το λεξιλόγιο μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Εάν έχουμε, θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Είμαστε έτοιμοι, οργανωμένοι. Θεωρώ ότι αυτές τις φάσεις οργάνωσης όλων από κοινού, συνδιοργάνωσης, συστράτευσης, αφού και ο κύριος Δήμαρχος το είπε και στην προηγούμενη συνάντηση και το λέμε και σήμερα όλοι, υπόθεση όλων μας, να βρούμε λοιπόν ποια είναι τα υποστηρικτικά μέτρα. Θα ξεκινήσω με κάτι που έμεινε αναπάντητο από την προηγούμενη συνεδρίαση και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, μέσω εσάς να έχω την απάντηση για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, αν ο κύριος Δήμαρχος ήρθε σε επικοινωνία με το αστυνομικό τμήμα, με το λιμενικό ταμείο. Όχι μόνο για το αίτημα, αλλά γενικότερα, αν η δημοτική αστυνομία, γιατί ακούσαμε τον κύριο Σακελαρίου, αλλά δεν ήθελα να συνεχίσω προχθές και ούτε και τώρα θα συνεχίσω. Κύριε Αντιδήμαρχε, μας δώσατε κάποιες πληροφορίες, αλλά αυτές οι πληροφορίες μας συγχωρείτε, όπως μας είπατε, είστε και ο προϊστάμενος, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα, ούτε αν τη νύχτα έχουν περιπολίες, ούτε ποιος βγάζει υπηρεσία, ούτε αν μπορούμε να έχουμε ένα απολογισμό μιας μηνιαίας δράσης της δημοτικής αστυνομίας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ ζούμε, δεν τους έχουμε δει, δεν ξέρω και αυτοί αν μας γνωρίζουν, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν. Και δεν είναι μόνο η δική μου διαπίστωση, εδώ ζούμε. Θα θέλαμε λοιπόν σε πρώτη φάση για αυτά τα υποστηρικτικά μέτρα, κύριε Πρόεδρε, για αυτά τα υποστηρικτικά μέτρα, πιο ενεργό συμμετοχή της δημοτικής αστυνομίας, έστω και αν είναι μόνο τρεις, δεν έχει σημασία. 24 ώρες το 24ωρο μπορούμε να τους διαθέσουμε σε υπηρεσία, σύμφωνα με τον νόμο, να τους βλέπουμε, να κυκλοφορούν, να είναι ένα μέρος της δημόσιας ασφάλειας, μαζί με την αστυνομία σε συνεργασία και το λιμενικό σώμα, να τους δούμε. Και από εκεί και πέρα. Μέσα στα αυτά υποστηρικτικά μέτρα, όλοι μας πρέπει να λάβουμε, είναι για τους. Έχουμε στους Αγίους Τεδόρους κάποιους Ρωμά, κάποιους άστεγους, παραδείγματος χάρη. Να δούμε αν τα μέτρα που παίρνουμε, τα μέτρα που έχουμε πάρει, δεν τα απαξιώνουμε. Έχουν ληφθεί μέτρα, βεβαίως. Αλλά να τα βελτιώσουμε, να τα κάνουμε καλύτερα. Είτε για τα δέσποτα, είτε για τις λαϊκές αγορές, είτε τα απορρίμματα, να τα έχουμε μόνο νυχτερινή ώρα, να τα πετάμε στους κάδους, παραδείγματος χάρη. Υποστηρικτικά μέτρα, να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα μέτρα. Είμαστε 27, είμαστε στην πρώτη γραμμή και με αυτό το σκεπτικό
πρέπει να κινηθούμε κατά τη γνώμη της παράταξής μου προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως ξεκίνησε και ο κύριος Βασιλείος στην αρχή να ρωτά και ο κύριος Λογοθέτης, και εκτιμώ και οι υπόλοιποι ομιλούντες όπως θα τοποθετηθούν. Αναφορικά με το κέντρο υγείας, βεβαίως, αλίμονο, δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας. Αλλά προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, εάν έχουμε τη δυνατότητα, αυτό θα το εξετάσουμε. Και γιατί όχι απόψε, να αγοράσουμε μηχάνημα για το κέντρο υγείας. Όπως κάποιοι άλλοι δήμοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να μην την έχουμε. Βεβαίως. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά εάν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, γι' αυτό θέλει και μια, όχι μόνο γραπτή για τους τύπους του προϋπολογισμού μας αναμόρφωση, αλλά χρειάζεται τώρα επί της ουσίας οικονομικές υπηρεσίες να μας πούν πόσο αντέχει ο Δήμος εάν συνεχιστεί αυτή η κρίση. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Και φυσικά δεν το ξέρουμε πόσο θα αντέξει ο Δήμος. Πρέπει... Τι μηχάνημα εννοείται, κύριε Καραπανάγο? Κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Τι μηχάνημα εννοείται? Ανίχνευση του κορονοϊού. Ανίχνευση. Που είναι μέσα σε λίγες ώρες. Μέσα σε λίγες ώρες, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο ανιχνεύει. Το έχουν κάποιοι τώρα το απομυθεύονται, έτσι. Μέσα στα υποστηρικτικά μέτρα, κατά τη γνώμη της παράταξής μας, να απευθυνθούμε στους ανθρώπους. Το είπε και προχθές ο κύριος Κοντός, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν ευεργετηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών από το Δήμο με διάφορες μεγάλες, όχι οι άνθρωποι, τη δουλειά τους έχουν κάνει αλίμονο. Και να ζητήσουμε να γίνουν συμπαραστάτες μας οικονομικοί χορηγοί σε αυτή τη δύσκολη φάση, να συνδράμουν και αυτοί όλοι μέσα στα υποστηρικτικά μέτρα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ακόμα και να ενεργοποιήσουμε, έχουμε δύο τοπικά ραδιόφωνα. Έχουμε το LRadio, έχουμε και το Λουτράκι 969, έχουμε το διαδικτυακά ραδιόφωνο. Όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να το ενεργοποιήσουμε, ίσως με ένα φυλάδιο που να τοποθετούμε και να ρίξουμε ένα πολύ απλό φυλάδιο, ένα Α4 στις πολυκατοικίες, να ενημερώσουμε για αυτή τη βοήθεια στο σπίτι, για αυτή τη νέα δομή για των ευπαθών ομάδων. Δεν απαξιώνουμε μέχρι τώρα την παρουσία και την προσφορά της κυρίας Σκορδαλή και των Δημοτικών Συμβούλων και των δομών του Δήμου. Απλά πρόθεσή μας σήμερα και πρέπει όλων μας είναι αυτές τις δομές που έχουμε δημιουργήσει, αυτές τις λειτουργίες, είτε λέγεται κοινωνικό παντεπολείο, είτε λέγονται άνεργοι, είτε λέγονται άνθρωποι που δεν έχουν τα αναγκαία προστοζήν σε καθημερινή βάση, αυτούς όλους να βρούμε τον τρόπο από κοινού, όλοι με μια φωνή να συστρατευτούμε. Και κάτι ακόμη, και να κλείσω την πρωτολογία μου και συνέχεια θα έχω πάλι το λόγο σε δευτερολογία. Και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός να ένα από όλους τους υπουργούς και η πρόεδρος της Δημοκρατίας το 50% από τους δημάρχους. Ήδη ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης το έκανε. Το αν θα το κάνει και ο δικός μας ο δήμαρχος, αυτό είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Δεν θα μπω σε αυτά. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να προτείνω, κρατήστε το σας παρακαλώ και να το θέσουμε σε συζήτηση. Όπως ο κύριος Λογοθέτης πρότεινε γενικότερα, βέβαια, όχι για ένα χρηματοδοτικό ταμείο, για σαν σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης. Ας κάνουμε και εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, ας συνεισφέρουμε σε ένα ταμείο, ονομάστε το όπως θέλετε, και όλοι μας, αυτό που μπορεί ο καθένας από το υστέρημά του, από το πλεόνασμά του, ας το καταθέσουμε ως Δήμος εν ώψη του Πάσχα, είτε για να αντιμετωπίσουμε κάποιες έκτακτες ανάγκες. Σας ευχαριστώ σε πρώτη φάση. Να είστε καλά, κύριε Καραπανάγο.